Η 31η Μαρτίου αποτελεί σε αυτή τη φάση άπιαστο στόχο για την ολοκλήρωση του έργου, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο ζενήθι διαπραγμάτευση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Υπουργείου Υποδομών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου η αποπεράτωση και παράδοση να μετατεθεί για τα μέσα με τέλη του Απρίλη και έτσι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος απένταξης και προστίμου ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα. Τόσο ο Περιφερειάρχης Κρήτης όσο και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται αισιόδοξοι πως αυτή τη φορά το έργο που η Μεσαρά περιμένει εδώ και δεκαετίες δεν θα μπει σε νέες δυσάρεστες περιπέτειες. Δεν είναι τόσο αρνητικά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε και με μια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διαχειριστική του Υπουργείου ότι μέχρι τέλος του Απριλίου να δούμε πώς θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα. Ας περιμένουμε λοιπόν. Να μην είμαστε απεσιόδοξοι. Γίνεται πραγματικά μια τεράστια, μια μεγάλη προσπάθεια εδώ και αρκετό καιρό, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, καιρικές συνθήκες δύσκολες, για να 31 Μαρτίου, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία, να είναι έτοιμος ο δρόμος. Εγώ πιστεύω ότι αν χρειαστεί ένα 15ήμερο, μια προθεσμία, που είναι ελαστικός ο χρόνος, το 15ήμερο, θα δοθεί. Είναι προφανές ότι είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο δεν μπορεί να τα αφήσουμε να πενταχθεί, δεν το συζητάμε δηλαδή. Δεν ξέρω αν χρειαστεί κάποια μικρή παράταση, μιας και είχαμε τις τελευταίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες αντικειμενικά καθυστέρησαν. Έχω την αίσθηση ότι το έργο θα τελειώσει, ο δρόμος θα ανοίξει και θα είναι όλα καλά. Εχμηρός εμφανίστηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας με φόντο ραδιοφωνική συνέντευξη του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΑΚ, Φώτη Καζάση, που φέρεται να δηλώνει απεσιόδοξος για την εξέλιξη του έργου. Εμείς ευχόμαστε αυτό να αποφευχθεί, έστω και την τελευταία στιγμή. Πράγμα δύσκολο. Θα κάνουμε ό,τι ανθρωπίνως δυνατό για να αποφευχθεί και να κινηθούμε όσο πιο συντονισμένα γίνεται. Μέχρι ότου αναλάβουμε τα ενία της χώρας για να το τρέξουμε όπως πρέπει το έργο αυτό. Παρότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα δεν προβλέπεται να τηρηθεί, οι ελπίδες όλων πλέον στρέφονται στις επόμενες κρίσιμες εβδομάδες, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και στο παραπέντε να πέσει η αυλαία χωρίς νέα παρατράγουδα.